Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή Γούβε στο Ηράκλειο Κρήτης. Στις εικόνες που αποκαλύπτει ο Α, καταγράφεται καρέ-καρέ ο σοβαρός τραυματισμός ενός 37χρονου αλλά και της συζύγου του, που δέχονται σφαίρες μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Βράδυ Τετάρτης, ώρα 10 και 29 ακριβώς. Σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο της ταβέρνας κάθεται ο 37χρονος με την σύζυγό του. Από το μαύρο αυτοκίνητο που έχει σταματήσει μπροστά τους αποβιβάζονται 5 άτομα. Η γυναίκα αντιλαμβάνεται έναν άνδρα να πλησιάζει επιθετικά. Σηκώνεται και τον αποθεί. Εκείνος τη σπρώχνει και ορμάει στον σύζυγό της. Σπέρνει για βοήθεια ο φίλος του ζευγαριού. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας άλλος, 29 ετών, που κρατά όπλο στο δεξί του χέρι. Προς το παρόν παρακολουθεί τη συμπλοκή. Ο πρώτος δράστης παίρνει μια πινακίδα του μαγαζιού και επιχειρεί να χτυπήσει το θύμα, που αρπάζει μια καρέκλα και την εκτοξεύει στο αυτοκίνητο. Η μάχη συνεχίζεται σώμα με σώμα, μέχρι τη στιγμή που ο 29χρονος με το πιστόλι το χρησιμοποιεί και πυροβολεί τον 37χρονο σύμφωνα με τις αρχές. Πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος, ενώ συνεχίζει να δέχεται χτυπήματα. 5 δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί και δεύτερος πυροβολισμός. Η λάμψη καταγράφεται από την κάμερα. Έπειτα από άλλα 8 δευτερόλεπτα και ενώ το θύμα κοίταται στο έδαφος, ο δράστης πυροβολεί ακόμη 2 φορές. Ο αδελφός του δράστη που πάλευε με τον 37χρονο σηκώνεται για να φύγει, όμως αμέσως μετά πέφτει στο έδαφος. Έχει τραυματιστεί στο γόνατο κατά την πάλη. Κάνει μερικά βήματα κουτσένοντας και ξαναπέφτει. Από μπροστά του περνά τρέχοντας ο 29χρονος με το όπλο. Ο τραυματισμένος στο γόνατο δράστης μεταφέρεται σηκωτός από τους φίλους του στο αυτοκίνητο. Εμφανίζεται τότε ακόμη ένας άνδρας με πιστόλι στο χέρι. Ένας άλλος πλησιάζει το θύμα όχι για να το βοηθήσει, αλλά για να σπρώξει τα πόδια του από το δρόμο και να διαφύγουν οι δράστες με το αυτοκίνητο. Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνώνεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει δεχτεί συνολικά 3 σφαίρες, στην κοιλιά και στο θώρακα. Η γυναίκα του, που βρισκόταν από πάνω του περιμένοντας το ασθενοφόρο, έχει τραυματιστεί από σφαίρα στο χέρι. Λίγο μετά οι αστυνομικοί θα συλλάβουν τον 27χρονο δράστη σε ιδιωτική κλινική, όπου αναζήτησε ιατρική βοήθεια. 29χρονος πιστολέρο θα παραδοθεί την επόμενη ημέρα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μαζί με ακόμη έναν συλληφθέντα από την παρέα των 5. Στα δικαστήρια βρίσκονταν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας υπό το φόβο επεισοδίων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου του βασικού απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Είναι κάποιες διαφορές που γενικά και εμείς γνωρίζουμε ότι έχουν να κάνουν με θυματικές διαφορές. Εκφράζω και εκ μέρους του εντολέως μας την συγγνώμη, την λύπη του και τη θλίψη του για το περιστατικό.